Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τον Δία. Ο Δία ή Ζεύ ήταν αρχηγό των Θεών και των Ανθρώπων. Ήταν Θεό του Ουρανού, που μάζευε τα σύννεφα και έστελνε τη βροχή στη γη. Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε, όταν ήταν θυμωμένο. Λεγόταν και ξένιος Ζεύς, γιατί προστάτευε του ξένου. Δεύτερη ερώτηση. Τη γνωρίζει για τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνα ήταν ο Θεό τη θάλασσα. Είχε ένα λαμπρό παλάτι στο βυθό και ζούσε εκεί με τη γυναίκα του, την Αμφιτρίτη. Όταν θύμωνε, χτυπούσε με τη φοβερή του τρίενα τη θάλασσα και σήκωνε κύματα θεόρατα. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τον Απόλωνα. Ο Απόλωνα ήταν θεό τη μουσική, τη μαντική και του φωτό. Γεννήθηκε μαζί με την αδερφή του την Άρτεμη στη Δήλο κάτω από ένα φίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η μητέρα του, η Λιτό, κυνηγημένη από τη Ζηλιάρα Ήρα. Τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τον ύφεστο. Ο ύφεστο ήταν θεό τη φωτιά και των μετάλλων. Σε μια σπηλιά στον Όλυμπο είχε το εργαστήρι του, όπου έλειωνε τα μέταλλα και έφτιαχνε πράγματα περίτεχνα. Ήταν κουτσό, γιατί κάποτε ο Δία θύμωσε και τον πέταξε από την κορφή του Ολύμπου στη λίμνο και έτσι χτύπησε το πόδι του. Πέμπτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τον Ερμή. Ο Ερμή ήταν ο ταχυδρόμο των Θεών. Φορούσε φτερωτά σανδάλια, που τον έφερναν πάνω από στεριέ και θάλασσε, για να μεταφέρει τι παραγγελίε του Δία. Ήταν και θεός του εμπορίου. Αυτό συνόδευε και τι ψυχέ των νεκρών στον κάτω κόσμο. Έκτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για τον Άρη? Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου και του μίσου. Φορούσε πάντα πανοπλία, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά τον δρόμο στου ανθρώπου. Εβδομή ερώτηση. Τι γνωρίζει για τον Πλούτονα και τον Διόνυσο. Υπήρχαν και άλλοι πολλοί θεοί όπως ο πλούτονα, ο θεός των νεκρών και του κάτω κόσμου. Ζούσε στον Άδη με την Περσεφόνη, τη γυναίκα του. Ο Διόνυσος, που ήταν θεός του αμπελίου και του κρασιού και του άρεσαν τα γλένδια και οι γιορτές και πολλοί άλλοι. Ώρα να παίξουμε το κουί της ενότητας.